δεν είναι εύκολο χωρίς εντατική μελέτη να αντιληφθεί κανείς ότι ο εγκέφαλος έχει να κάνει κάτι με το νου, ότι δημιουργεί το νου και είναι υπεύθυνος για τα αισθήματα, για τις αισθήσεις, για τις κινήσεις μας. Ο μεγαλύτερος γιατρός της αρχαιότητος, ο Ιπποκράτης, ο οποίος κάνει μια συγκλονιστική παρατήρηση. Οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνον από αυτόν προέρχονται η χαρά, η ευχαρίστηση, το γέλιο, η λύπη, ο πόνος και τα δάκρυα. Χάριν σε τούτο έχουμε γνώση και ακούμε και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τη διαφορά μεταξύ του εσχρού και του καλού, μεταξύ του κακού και του αγαθού και τη διαφορά μεταξύ της ευχαρίστησης και της λύπης. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, παρόλη τη φροντίδα για τους νεκρούς, κρατούσαν την καρδιά, αλλά απερίσκεπτα πέταγαν τον εγκέφαλο και έστειλαν γενναίες φαραώ ανεγκέφαλους στην μεταθανάτιον ζωή. Ο εγκέφαλος αποφασίζει σύμφωνα με το γεννητικό πρίκισμα που έχουμε και τις εμπειρίες τις οποίες έχει υποστεί. Ο εγκέφαλος είναι η κήτη του ποταμού που διοχετεύεται η συνείδησή μας και λαξεύεται από την οικογένεια που γεννηθήκαμε, την κοινωνία που βρεθήκαμε και το περιβάλλον, το υπόλοιπο που ενέργησε πάνω μας. Όπως ο Πραξιτέλης λάξευσε τον Ερμή, όπως ο Φιδίας λάξευσε τον Απόλλωνα στη ζωφόρο του ναού του Διού στην Ολυμπία από παριανό μάρμαρο, έτσι λαξεύει και η εμπειρία τον εγκέφαλο το δικό μας. Αυτή η σκέψη ότι ο εγκέφαλος ευθύνεται για τη συμπεριφορά μας, για το νου και όχι η καρδιά, δεν είναι ακόμα εντελώς αποδεκτή και πολλοί κόσμοι, σχεδόν όλοι, θεωρούν ότι η καρδιά έχει να κάνει κάτι με τον έρωτα. Δηλαδή ακολουθούν τους αρχαίους Αιγύπτιους σε αυτό και όχι τον Ιπποκράτη. Είχα πάει να βρω μια κάρτα του Αγίου Βαλεντίνου για την αγαπημένη μου και αντιμετώπισα 300 κάρτες, όλες με τουλάχιστον μια κόκκινη καρδιά πάνω τους, καμία με τον εγκέφαλο. Και αναγκάστηκα να γράψω ένα γράμμα στην εφημερίδα της Αυστραλίας λέγοντας «Λατρεία μου, σ' αγαπώ από τα βάθη του εγκεφάλου μου». Και μου τηλεφώνησε μία συνάδελφος δικιά σας από τη Μελβούρνη και μου στο ραδιοσταθμό του ABC της Αυστραλίας με ρωτάει «Ισχυρίζεστε ότι η καρδιά δεν έχει να κάνει τίποτα με τον έρωτα?» Λέω, εάν σε μία μεταμόσχευση καρδιάς εγώ πάρω τη δικιά σου την καρδιά, δεν πρόκειται να ερωτευτώ τον άντρα σου. Και μου λέει, α, τι κρίμα, και είναι τόσο καλός άνθρωπος. Η καρδιά δεν χρειάζεται για τον έρωτα, αλλά ούτε και η ψυχή χρειάζεται για την ψυχολογία. Η ψυχολογία έχασε την ψυχή της το 1930. Οι ψυχολόγοι δεν χρησιμοποιούν τον όρο ψυχή. Η ψυχολογία είναι η μελέτη της συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά είναι το απότοκο από δύο και μόνο παράγοντες. Του γεννητικού μας πρικίσματος, το οποίο μας προδιαθέτει για ορισμένα πράγματα, δεν μας κάνει δε και καλά ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά μας κάνει μια προδιάθεση. Και του περιβάλλοντος, το οποίο λαξεύει αυτό το γεννητικό πρίκισμα και διαμορφώνει το χαρακτήρα μας. Δεν υπάρχει ρογμή στην παρέλαση από γονίδια και περιβάλλον για να διεισδύσει μέσα η ελεύθερη βούληση. Ποιος δεν θα ήθελε να χάσει τις ανεπιθύμητες επιθυμίες, τους καταναγκασμούς, τις αιμονές, την αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Είμαστε σκλάβοι του χθες. Αποφασίζουμε σήμερα, σύμφωνα με πώς έχει διαμορφωθεί ο εγκέφαλός μας μέχρι τώρα. Γεννιέσαι σε μια οικογένεια, μετά γεννιέσαι σε μια κοινωνία, σε ένα χωριό, σε μια εκκλησία. Και
αυτός δεν έχεις καμία επιλογή σε αυτά τα πράγματα. Και όταν θα κάνεις την επιλογή σου και θα πεις ότι εγώ θα τα κλωτσίσω όλα αυτά, είναι σύμφωνα με τι έχει δημιουργηθεί μες στον εγκέφαλό σου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ο εγκέφαλός θα κάνει την απόφασή του σύμφωνα με τους νευρομεταβιβαστές, τα ένζημα, τις διασυνδέσεις, τα οποία διαμορφώθησαν από την εμπειρία σου και ένα γενιακό πληθυσμό που είχε νωρίτερα. Και η απόφαση που θα κάνει σήμερα είναι σκλάβα του χθες. Αύριο, σύμφωνα με τις εμπειρίες σήμερα, μπορεί να κάνεις διαφορετική απόφαση για το ίδιο πράγμα. Γιατί υπέστης άλλες εμπειρίες σήμερα. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι αυτή τη δουλειά κάνουν, να αλλάξουν τη συμπεριφορά. Δεν λένε ότι είναι αμετάβλητος η συμπεριφορά, αλλά παραδεχόμαστε ότι είμαστε σκλάβοι του χθες. Εάν η ψυχή είναι εκεί που εδρεύει η λογική, που οι αριθμισμοί γίνονται αισθήσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι αναμνήσεις, τότε δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, γιατί υπάρχει ήδη ένα όργανο που κάνει αυτές τις λειτουργίες. Ο νους, το mind, είναι η σύνθεση ενέργειας των νευρώνων του εγκεφάλου. Δηλαδή, δεν υπάρχει φάντασμα μέσα μας. Δεν χρειάζεται να επεκαλεστείς φάντασμα μέσα μας για να μελετήσεις τη συμπεριφορά. Όταν υπέρχεται ζημία στον ένα λοβό του εγκεφάλου, ανάλογα υπέρχεται μια ζημία στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Στο Alzheimer's υπάρχει μια εκφύγηση του εγκεφάλου και ανάλογα υπάρχει μια καταστροφική αλλαγή στη συμπεριφορά. Ο νους είναι η ενέργεια του εγκεφάλου και υφίσταται την ίδια ζημία όπως και ο εγκέφαλος. Μπορεί ο νους να επηρεάσει τον εγκέφαλο? Ο νους δεν μπορεί να είναι ένας παράγοντας που θα επηρεάσει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ξέρετε, εμείς θα, η μισή από εμάς, τα 85, φτάσουμε τα 85, θα έχουμε άνοια. 60% από αυτούς, Alzheimer's. Άνοια, διάφορες άνοιες, των οποίων Alzheimer's είναι η πιο κοινή. Θα πούμε, ναι, θα επιβληθούμε στον εγκέφαλό μας και θα διορθώσουμε τα neurofibrillary tangles, αυτά τα tubules, που έχουν αλλοιωθεί και έγιναν έτσι και δεν μεταφέρουν τους νευρομεταβιβαστές πλέον, και θα καθαρίζουμε το amyloid που υπάρχει εκεί και τους παλιούς νευρώνες θα τους ξανααναστήσουμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να επηρεάσεις τον εγκέφαλο σου. Ο εγκέφαλος σε κατευθύνει. Αυτός είναι ο μαριονοπαίκτης. Εάν παραδεχτούμε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, τότε δεν θέλουμε εκδίκηση. Τιμωρία είναι αναγκαία για δύο λόγους. Αν κάποιος σκοτώσει κάποιον, τότε αυτό το πρόσωπο μπορεί να σκοτώσει κι άλλους και πρέπει να πάει φυλακή για να μην σκοτώσει τους άλλους. Επίσης να γίνει ένα παράδειγμα ότι ο άλλος που σκέφτεται να σκοτώσει κάποιον, ότι θα πάθει το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Γίνεται περιβάλλον δηλαδή και μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Mm-hmm. Αλλά η έμφαση πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον και αν μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες που δημιουργούν αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και δεν πάμε να κατηγορήσουμε και να θεωρήσουμε ένοχος. Αυτό τώρα έχει άπτεται κάποιος κάπως στο ζήτημα της θρησκείας. Γιατί η θρησκεία θεωρεί αυτούς που αμαρτούν ότι πρέπει να γίνει εκδίκηση μετά, ότι θα πάνε στην κόλαση για επάπειρον. Εμένα δεν θα με βάλουν από αμέσως στην κόλαση, άσχετα να αμάρτησα ή όχι. Γιατί δεν πιστεύω σε αυτούς. Δεν πιστεύετε στη θρησκεία? Δεν πιστεύω στη θρησκεία. Εν τούτης ο Ιησούς είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό είναι αντίθετο με αυτό που πρεσβεύει σήμερα η θρησκεία επί εκδίκησης επάπειρων σε φλόγες της κόλασης. Λοιπόν, θα χάσουμε το μίσος νομίζω, εάν σκεφτούμε ότι κανείς δεν έχει ευθύνη και όλοι είμαστε το αποτέλεσμα αυτό που λαβαίνουμε από τους γονείς μας και την επίδραση του περιβάλλοντος επάνω μας. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε αντικειμενικοί, περισσότερο κακό γίνεται στο όνομα του Θεού παρά του διαβόλου. Σήμερα, πολλοί πόλεμοι είναι μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικές θρησκείες, πολλοί στον ίδιο Θεό, που είναι Shiites and Sunnis, που πιστεύουν στον ίδιο Θεό και ίδιο προφήτη και όλα αυτά. Εντάξει, αυτές είναι θρησκευτικές διαμάχες, δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Εν τούτης,
δεν βοηθάει ο Θεός. Αν ήταν Θεός εκεί απάνω και ήταν είτε ο Μοχάμεντ ή αυτός που είπε ο Μοχάμεντ ή κάποιος άλλος, ο Ιησούς, δεν θα άφηνε ονόματό τους να γίνουν όλα αυτά τα κακουργήματα που είναι χειρότερα από ό,τι γίνονται ονόματι του δαιμόνου. Το βιβλίο διστόρημα που έγραψα ήταν, με πήρε αρκετό χρόνο. Μόλις πριν το καταθέσω, μια φίλη μου με βρήκε σε ένα καφέ που το έγραφα και μου λέει: πώς πάει το βιβλίο, εσύ είναι η ερώτηση. Ναι. Και λέω: 21 χρόνια και ακόμα δεν το τέλειωσα. Μου λέει: του ξαδέρφου μου το μυθιστόρημα δημοσιεύτηκε μετά θάνατον. Λέω: μου δίνεις ελπίδες. Δηλαδή, πήρε πολύ χρονικό διάστημα και ο σκοπός μου ήταν να δείξω τη σημασία που έχει ο εγκέφαλός μας, το μέγεθος του εγκεφάλου μας, οι προδιαθέσεις μας, τι λέει η νευροεπιστήμη, τι λέει η περιβαλλοντική επιστήμη, και να το κάνω προσιτό στον κόσμο που δεν έχει τελειώσει παραπάνω από το γυμνάσιο. Έτσι, στο τόξο του ήρωα του βιβλίου, να μπορέσει να το συνειδητοποιήσω όσον αφορά το πρόβλημα που κάνουμε ζημίες στο περιβάλλον. Γιατί η ζημία στο περιβάλλον δεν είναι κάτι που εύκολα θα διευθετηθεί. Πιθανώς δεν υπάρχει τίποτα ανήθικο στη φύση. Έτσι ισχυρίζονται οι βιολόγοι. Αλλά αν υπήρχε κάτι ανήθικο στη φύση, θα πρέπει να είναι αυτή η γενεά να θέτει τις συνθήκες για την εξαφάνιση της γενεές της δικιάς της μετέπειτα. Να σου πω, Νατάσα, τι συνέβη με την εγγονή μου, 8 ετών, τη ρώτησα: πες μου κάτι που θα κάνει σήμερα που δεν μολύνει το περιβάλλον. Μου λέει: θα τρέξω. Λέω: ωραία, αλλά αν τρέξεις θα χαλάσεις παραπάνω παπούτσια και φτιάξεις παραπάνω που θα χαλάσεις το περιβάλλον. Θα τρέξω ξυπόλυτη. Λέω: ωραία, αλλά αν τρέξεις θα ανεβάσεις την όρεξή σου και θα πρέπει να σφάξουν περισσότερα κοτόπουλα να τα φέρουν να τα φας. Τότε θα καθίσω σε μια καρέκλα. Λέω: ωραία, αλλά για να φτιάξει την καρέκλα πρέπει να κόψει ένα δέντρο. Μου λέει: τότε θα ξαπλώσω στο χώμα γυμνή. Για να λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος είναι πολύ δύσκολο και απαιτείται μια αναπροσδιόρηση της θρησκείας, της επιστήμης και της κουλτούρας. Οι θρησκείες έχουν μια τεράστια ευθύνη όσον αφορά το πρόβλημα του υπερπληθυσμού του πλανήτη. Διπλάσιος κόσμος στον πλανήτη σημαίνει διπλάσια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Εν τούτης, αν κοιτάξεις, θα σου δει τουλάχιστον η Καθολική Εκκλησία, αν θεωρώ ότι η Ορθόδοξη δεν είναι πολύ καλύτερη, θα δεις ότι σου λένε ότι εάν το HIV είναι δαιμόνιο, αλλά όχι όσο διάολος όσο το προφυλακτικό που μπορείς να σε προφυλάξει από το HIV και επίσης να σε βοηθήσει να προγραμματίσεις την οικογένειά σου, έτσι αν δεν θέλεις να κάνεις παραπάνω παιδιά να μην τα κάνεις. Ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως είπε ο Ιο Βίλσον. Σαστισμένοι στεκόμαστε μπροστά στη φύση. Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Εάν ήταν ο εγκέφαλος του ανθρώπου μικρότερος από ό,τι είναι, δεν θα είχε την ικανότητα να υποστηρίξει τη γλώσσα και τη δημιουργία της επιστήμης, η οποία μετέπειτα δημιούργησε την τεχνολογία, η οποία σήμερα απειλεί την ύπαρξη ημών και των άλλων έμβιων όντων. Αντίστροφα, αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν μεγαλύτερος από ό,τι είναι, θα μπορούσε πιθανώς να αντιληφθεί το πρόβλημα του ζημίας του περιβάλλοντος, ακόμη και να το λύσει. Και η κατάληξη μου είναι, δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος.